Πρόθυμοι και χαμογελαστοί, οι μικροί μαθητές μαζεύουν τα σκουπίδια στην παραλία του Κελάριου Όρμου. Ήταν γεμάτη σκουπίδια. Αλλά τώρα εμείς προσπαθούμε να την κάνουμε όσο πιο καθαρή μπορούμε. Γιατί όλοι ζούμε στο Δήμο Θεσσαλονίκη και όσο πιο πολύ βοηθάμε να γίνει καλύτερος, τόσο καλύτερος θα είναι και για μας και θα περνάμε κι εμείς καλύτερα. Τα μικρά παιδιά αντικρίζουν γυαλιά σακούλες και άλλα απορρίμματα. Έχουμε βρει άπειρα κουτάκια, χάρτινους χυμούς, τσιγάρα και άλλα που πετάνε οι πολίτες επειδή είναι ασυνείδητοι. Συνοδοιπόρος στην προσπάθεια των μαθητών της 5ης Δημοτικού και ο Γενικός Πρόξερος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Βρήκαμε πολλά πλαστικά, αλουμίνια, μπουκάλια. Ήρθαμε και μάλιστα εδώ πέρα επειδή αγαπάμε το περιβάλλον, όλοι ζούμε εδώ πέρα. Να γίνετε χρήσιμοι πολίτες. Αυτό είναι που έχει σήμερα ανάγκη η Ελλάδα. Να σκέφτεστε το μέλλον γιατί εσείς είστε το μέλλον. Ήμουν στην ηλικία σας όταν άκουσα για πρώτη φορά από τους γονείς μου για την ανακύκλωση, είπε μιλώντας στα μικρά παιδιά ο Ρόμπερτ Σάντερς. Στηριζόμαστε σε αυτή τη νέα γενιά. Αν η δικιά μας η γενιά μάλλον έχει χάσει το στοίχημα με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, χαιρόμαστε που αυτά τα παιδιά ηλικίας περίπου 10-11 χρονών κάνουν αυτόν τον καθαρισμό και κατά κάποιο τρόπο μεταφέρουν αυτή την ευαισθησία και αυτόν τον τρόπο συμπεριφοράς και στους γονείς τους, στους ανθρώπους που είναι γύρω τους. Η εκστρατεία εθελοντισμού ήταν μια πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τους μαθητές του Κολεγίου Ανατόλια. Το μήνυμα που θέλω να περάσουμε είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να εμφυσίσουμε στους νέους ανθρώπους, στα μικρά παιδιά του Δημοτικού, την ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος. Όπως θα είδατε και εσείς με τα μάτια σας, η παραλία ήταν πάρα πολύ βρώμικη και είναι μέσα στη Θεσσαλονίκη. Ένα μέρος φυσικού κάλους, όπως ο όρμος αυτός, πραγματικά σε πολύ άσχημη κατάσταση. Στην πρωτοβουλία αυτή συμμετείχε και η Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, Χελμέπα. Είναι μια δράση που έχει οργανωθεί με πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης, Αντιμαρχίας Περιβάλλοντος και του Κολεγίου Ανατόλιας Θεσσαλονίκης και του Αμερικανικού Προξενείου εδώ στη Θεσσαλονίκη, που είναι φορείς με τους οποίους η Χελμέπα, η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, έχει αναπτύξει σημαντική δράση τα τελευταία χρόνια και χαιρόμαστε που έχουμε την ευκαιρία πάλι να είμαστε εδώ. Είναι μια δραστηριότητα στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εκστρατείας Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών, έχει συμβολικό χαρακτήρα, αλλά επίσης και εκπαιδευτικό. Δηλαδή τα παιδιά καταγράφουν τα απορρίμματα και μετά από την ανάλυση των δεδομένων βγαίνουν χρήσιμα συμπεράσματα όσον αφορά τη σύνθεση, τις ποσότητες και τις πηγές προέλευσης των απορριμμάτων. Η ευρύτερη περιοχή του Κελάριου Όρμου παρουσιάζει μοναδικό αρχαιολογικό ενδιαφέρον, αφού ταυτίζεται με το λιμένα Κελάριον των Βυζαντινών χρόνων. Καθαρίζουμε τα αρχαία για να τα έχουμε ωραία.